Με αισιοδοξία, δύναμη και άμυλα μεταξύ μας, καλούμε τους στόχους της οικονομικής εξόρμησης για να δυναμώσει η εκλαίκευση των ιδανικών, των αξιών, των στόχων και του προγράμματος του κόμματος. Η επιτυχία της οικονομικής εξόρμησης να γίνει λαϊκή υπόθεση, γιατί πολλαπλασιάζει τη δύναμη του λαού και της νεολαίας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Σας καλούμε αύριο να παρευρεθείτε όλοι στα εγγένεια, στις πρέσπες, στην Καλλιθέα των Πρεσπών, στα εγγένεια του Μουσείου του ΕΑΜ Ελλάς Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Το λεωφορείο θα αναχωρήσει 9 η ώρα από τα ΚΤΕΛ. Και καλούμε τώρα τον σύντροφο να δωρήσει, τον σύντροφο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, να δωρήσει. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι μια ξεχωριστή στιγμή αυτή σήμερα, απόψε εδώ στη Φλόρινα, μια πολύ συγκινητική στιγμή που το κόμμα αποκτά τα ιδιόκτητα γραφεία του σε αυτή εδώ τη σημαντική περιοχή για ηρωικούς αγώνες που έδωσε ο λαός μας, που έδωσαν οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες σε αυτή εδώ τη γωνιά της πατρίδας μας, όπως άλλωστε και σε όλη την Ελλάδα. Εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής, από βάθος καρδιάς, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη συντρόφισσα Ισμήνη για αυτή τη μεγάλη προσφορά της. Να είναι σίγουροι, είμαστε όλοι σίγουροι, ότι οι αγώνες που έκαναν οι προηγούμενες γενιές θα ευοδοθούν, γιατί υπάρχουν άξιοι συνεχιστές που κάθε μέρα πυκνώνουν τις γραμμές του κόμματος και της κομμουνιστικής νεολαίας Ελλάδας. Νέοι άνθρωποι μπαίνουν στις γραμμές, οργανώνονται στην πρωτοπόρα δύναμη της ελληνικής κοινωνίας, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και στην Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, ενώ χιλιάδες άνθρωποι σε όλη τη χώρα και εδώ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, στη Φλόρινα, συμπαρατάσσονται, συσπυρώνονται στο πλάι του ΚΚΕ στους μεγάλους αγώνες που έχουμε μπροστά μας, παρά τις δύσκολες εποχές που βιώνει όχι μόνο ο τόπος μας, αλλά όλη η ανθρωπότητα. Θα ήθελα να παρακαλέσω τη συντρόφισσα Ισμήνη να έρθει εδώ, να της δώσουμε αυτό την αναμνηστική πλακέτα εκ μέρους της κομματικής οργάνωσης, εκ μέρους όλου του κόμματος.